2310-500-230. S4Security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου. Χαίρετε. Καλησπέρα. Να δούμε τι μπορεί να το έτυχε πάλι του Ασλαμά σήμερα. Είμαι πολύ περίεργος. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν συντονιστεί εδώ στην παρέα, στο Twitch, στο YouTube, όλους όσους μας παρακολουθούν. Βραδιά Champions League σήμερα. Και φυσικά βραδιά Champions League δεν γίνεται χωρίς live αποτελέσματα, δεν γίνεται χωρίς λίγο κουμάρι. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο φροντίσαμε για σας να έχετε την ταχύτερη και καλύτερη ενημέρωση στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα live αποτελέσματα. Να, χτύπησε και το κουδούνι. marmitapavlasports.gr. Μπαίνετε στην κατηγορία live αποτελέσματα για να βλέπετε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη των παιχνιδιών του Champions League αλλά και όλων των παιχνιδιών που διεξάγονται. Πάω να ανοίξω το Μάριο. Να δούμε τώρα δικαιολογία, παιδιά. Να δούμε δικαιολογία. Όχι, αύριο θα είναι ο Ραπτόπουλος που έχει τον Ολυμπιακό και εμείς νομίζαμε ότι θα είναι σήμερα, αλλά είναι αύριο, αύριο είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, οπότε αύριο θα είναι ο Ραπτόπουλος 10 η ώρα. Λοιπόν, τι έγινε, βρέθηκε σε αυτό της μάρτυρας σε καμιά δολοφονική ενέργεια? Κάτσε να δούμε εδώ. Τι είναι αυτό? Εμείς το πληρώσαμε. Θα την άκουσε το φάει τζάμπα. Τι είναι αυτό? Πατσιτσάρα, κάτσε καλά. Στα δύο καλύτερα που έχω φάει. Ξεκάθαρα, εγώ εδώ είμαστε. Α, μοιράζανε παστίτσιο, γι' αυτό άργησε. Στον δρόμο κάπου από μοιράζανε από παστίτσιο. Από εκεί που το πήρα. Α, εκεί που το πήρα. Πάνω τώρα, δεν κάνω πάλι. Εγώ, εννοώ να το πάω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τι παστίτσιο είναι αυτό, από πού είναι? Χατζινάκο, μου επιτρέπεις. Ναι. Αν δεν είχαμε lockdown και έχω μάθει ότι στην Αθήνα ισχύει σε πιο μεγάλο βαθμό. Άντε να συναντούσα ακόμη 20 αυτοκίνητα. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Χαμός, ναι. Και στην Αθήνα μαθαίνω και το πρωί ακούω και σε δημοσιογραφικές εκπομπές που λένε παιδιά τι lockdown. Η κίνηση λέει είναι full. Το πρωί άκουσα στην Αθήνα 11-10 και έγκυρο και έγκυρο το δημοσιογράφο. Τι χαμός. Τι lockdown. Λοιπόν. Βασίλη, δεν θα το πιστέψεις. Άργησα γιατί πήγα βόλτα τον μπακ. Καλό. Καλά, αυτό μακάρι να είχα τον Γρηγόρη. Α, τον Γρηγόρη τον αγαπάω. Στον Πανοτραβόλτα, η Γκονίδια Σλαμά. Μου την έπεσαν οι Λεγεωνάροι. Οι Λεγεωνάροι, καλό. Δεν θα το πιστέψεις, Βασίλη. Πέτυχα στον δρόμο το Μητροπάνο. Άσε Βασίλη, πέτυχα τον Γιαννάκη τον Αντετοκούμπο και άργησα, μου έλεγε ότι τελικά θα υπογράψεις τους Bucks. Έλα Βασίλη, μου sorry, με καθυστέρησε ο εισαγγελάς υπηρεσία. Καλό. Δεσαϊκάρας. Καλό.
Λοιπόν, να πούμε την πρώτη μας καλησπέρα εδώ σε όλα τα παιδιά. Συγγνώμη, εδώ πέρα, αυτό τι είναι. Που έχουν συντονιστεί. Δεν ξέρω το. Α, κάτι επανάληψη. Λοιπόν, ναι. Live. Λοιπόν, όχι. Μάλλον λένε, όχι, μαλακίες λένε. Αποσυντονίστηκα τελείως. Ναι. Εντάξει, για το αυριανό το παιχνίδι. Λοιπόν, ναι, Άγγελος Βέν μου, έχετε σπάσει τα νεύρα. Τσομπανοτραβόλτα, Νίκ 2012, μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Έχει και ρεπορτάζ από χθεσινή εκπομπή Τζόρνταν. Αν έχουμε, στείλε μας μήνυμα να δούμε τι έγινε. Ξέρω, πήρε ο Κοκακόλα, νομίζω, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μας το είπαν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Τώρα Κοκακόλα στον αέρα, στο τέτοιο. Πατσοκυλιά, το πιστόνι, Αριανοϊός, Τάσος Μαύρ, Ορφεάσκα, Τάσος TS. Σε όλους εσάς σας προσκυνάμε. Κολοσσός, Τζόσο Χιτ, Δεσαϊκάρας και Μπιλάκος 439. Γιατί η παιδιά έψε πραγματικά. Το ανεβάσαμε σήμερα όλο το απόσπασμα με τα χθεσινά μηνύματα. Είναι απίθανο. Αν μου λέγανε. Δες η φωτογραφία, πώς έκατσε. Εδώ να δεις τη φωτογραφία μόνο θα σε δείξω. Ναι. Πώς έκατσε στη φωτογραφία του προφίλ που έχω βάλει του βίντεο. Ναι. Να δεις που έχω βάλει τέτοιο που φαίνεται τον Τζόρνταν με τον Ραπτόπουλο να πάρει πλάκα. Λοιπόν. Κάτσε εδώ να δεις. Πίσω απίστευτο! Θεϊκό! Εν τω μεταξύ, εγώ την είχα τη φωτογραφία. Δεν περίμενα όμως. Και κόλλησε στο κάδρο η φωτογραφία πίσω. Απίθανο. Δεν υπάρχει. Έργο τέχνης έγινε. Δεν υπάρχει. Και εδώ τα μηνύματα. Εδώ, φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Παιδιά, αν μου έλεγε ο Θεός, διάλεξε 5 μηνύματα από χθες κορυφαία. 5. 5 και σου δίνω 5.000 ευρώ. Δεν μπορούσα 5 με τίποτα. Θα του έλεγα τουλάχιστον 30. Μη στράτευσαν. Γεια σου, ρε Θωμά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ για τα beach. Τεράστιο ευχαριστώ στο Marmita Sports. Στο μονόστρελο του Marmita Sports μαζί με επιλογές από Μάτζιο. Και τα δικά μου γκολ, γκολ, Φιωρεντίνα και Σαπτόρια χθες πήγα ταμείο. Πάντα ταμείο να πηγαίνεις, ρε Θωμά. Μπράβο. Στη Γερμανία, Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στη Βρέμη. Στη Βρέμη, να σε καλά, ρε παιχνίδι. Εγώ τελικά, παιδιά, παρά ένα παιχνίδι jackpot 6-7 είχα. Έχασα μόνο το παιχνίδι που κακώς το πονηρεύτηκα εν τέλει. Γιάννενα Λαμία. Όλα τα άλλα τα βγάλαμε. Εγώ τα έβγαλα όλα τα άλλα. Είδες. Εσείς πιάσατε 4-7. Ο Θεός τιμωρεί τους πονηρούς. Λοιπόν, τα βλέπει όλα φιλικά και στην 6-7. Κρίμα. Για ένα παιχνίδι χάσαμε το jackpot. Αλλά νομίζω 6-7 είναι πολύ μεγάλο, πολύ καλό ποσοστό. Έτσι. Γενικά, να ξέρετε, παιδιά, στο μονόστιλο είμαστε πάνω από 60%. Που είναι, θεωρώ, ένα ποσοστό καλό για να έχεις. Εγώ τουλάχιστον είμαι πάνω από 60%. Και μακάρι να πηγαίνουμε καλά. Λοιπόν, σήμερα έπαιξε. Διπλό Γιούβε. Διπλό Γιούβε, για να δούμε. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας, λέω, μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Ακούστηκαν τα εξής. Τα εξής. Καλησπέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Ξαναεπαναλαμβάνω. Τι στέλνεις, ρε φίλε, προφανώς. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα, sorry, δεν βγάζω κι εγώ άκρη. Δεν έβγαλα άκρη, φίλε. Και δεν ξέρω, δεν έχει σύνταξη, δεν υπάρχει. Βασίλη, αν ψάχνεις νέο best of, λέει ο Τζόσο Χιτ, βιντεάκι, κάνε μια καταγγελία στο σπίτι σου ότι γνωστός παρουσιαστής επισκέπτεται σπίτια εν καιρό lockdown. Μάλλον για το Ραπτόπουλο. Μάλλον, μήπως ναι. Οκ. Okay. King 17, έλα Βασίλη, θα κάνω σχολιασμό πάω από την Πέμπτη. Και ας αποκλείστηκαν, εικονίδιο Ραπτόπουλο. Τεράστιο, τεράστιο μήνυμα. Είναι μάπο. Τι λέει? Α, είναι από το παίζεις, ρε Βασίλη, τα παιχνίδια λένε αφάλιρο ή όχι. Sorry, κάτι δεν πάει καλά. Λίγο ασύντακτα. Είναι, λέει, από του Εντζόρνταν. Α, το παίζεις, λέει, ένα στο... Οκ. Ακούστηκαν τα εξής. Σαν ατάκες, λέει, εκπομπή του Τζόρνταν. Καλησπέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Ξαναεπαναλαμβάνω. 2. Η κουνικιά εικόνα. 3. Προπαγάνδα 4 και επίσης ο Τζόρνταν είπε κάντε τον Τζόλι Δημόπουλο και πουλήστε τον καμιά 30 εκατομμύρια. Τι 30 εκατομμύρια εννοεί? Τα αυτά ευρώ. Που έχουν, μάλλον εννοεί αυτά τα γεν ευρώ, που έχουν στη δέση. Τα γεν που πάει 1%. Μάλιστα. 30 εκατομμύρια. Όλα τα λεφτά του προπαγάνδα και το κουνικιά εικόνα. Για κάτι τέτοια πρέπει ο Τζόρνταν να επιστρέψει τη Μαρμίτα, λέω. Ναι, θα γίνει. Να πει 30 εκατομμύρια τον Τζόλι, να πεταχτεί ο Ασλαμάς. Είναι και εύκολο στόχο. Αυτά θέλουμε, ρε φίλε, στη Μαρμίτα. Να πω εγώ 40. Αυτό. Πιο πάνω, και να γίνει χαμός. Αυτά θέλουμε. Τζον Καριστάκης, λέει. Κανονικά σειρά... εσύ, Ασλαμά, πρέπει να είσαι αυτός που πρέπει να πανηγυρίσει. Ναι, εντάξει, ναι, οκ.
Πάμε. Μπουγάτσα Γιαννιώτικη ή Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη. Ποια είναι η διαφορά. Η Γιαννιώτικη ποια είναι η μπουγάτσα. Ποια λες, τη στριφτή μήπως. Αυτή είναι πολύ σκοπελίτικη λένε. Ποια λες Γιαννιώτικη. Στα Γιάννενα έχω πάρει μπουγάτσα κανονική. Στριφτή δεν θεωρείται μπουγάτσα νομίζω. Ναι. Στα Γιάννενα έχω πάρει μπουγάτσα. Μία φορά πήρα μπουγάτσα νομίζω. Κανονική ήταν. Σαν και τη δική μας. Και από παλιό μαγαζί, παραδοσιακό. Έχω πάρει πολύ καλή τυρόπιτα, ντόπια, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ποια είναι, ποια είναι η διαφορά στην μπουγάτσα τη Γιαννιώτικη. Ποια χαρά, Μανώλης, να είσαι καλά, φιλιά στο Δουβλίνο. Οχ. Stupid kid, ασλαμά λέει, έχω μπλέξει με φρουτάκια. Τι να κάνω, help me. Οχ. Help me. Παιδιά, μία συμβουλή από εμένα. Μακριά. Σε αυτό το θέμα, με τον τζόγο. Mm. Είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή άτομα που παίζανε γενικότερα ή στοιχήματα ή τέτοια, τώρα με τον εγκλισμό. Είναι για πάρα πολλούς θεωρώ εύκολη. Είναι ένας τρόπος διαφυγής αυτός. Μεγάλη προσοχή τώρα τον καιρό του εγκλισμού. Μην μπλέκετε με τέτοια περίεργα που έστειλε εδώ και ο Stupid Kid. Γιατί αυτό μετά δεν έχει σταματημό. Κόσμος έχει γλιτώσει από. Σας μιλάει άνθρωπος που έχει παίξει στοίχημα, που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια χρήματα από στοίχημα και παλιότερα έχανε λεφτά από στοίχημα. Το έχω περάσει όλο το έργο. Όχι σαν τζογαδόρος, δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος που πήγαινε ποτέ στα καζίνα και έχει χάσει, ας πούμε, σε ρουλέτες και σε τέτοια. Όχι, δεν έχω μπλέξει με τέτοια πράγματα. Φρουτάκια όλοι έχουμε παίξει και εγώ έχω παίξει. Αλλά δεν έχω πάθει εθισμό από τον τζόγο ποτέ στη ζωή. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή αυτή την περίοδο του εγκλισμού. Μην μπλέκετε με τέτοια κόλπα. Γιατί ο κόσμος έχει γλιτώσει από εθισμό σε γυναίκες, σε το ένα σε το άλλο. Εγώ ποτέ σε γυναίκες κατάλαβες, ναι. Επαγγελματίες. Α, το εθισμό σε ναρκωτικά, εθισμό σε αλκοόλ. Ο κόσμος έχει γλιτώσει από αυτά εδώ. Από τον τζόγο ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Αν μπλέξεις και πάθεις εθισμό από τον τζόγο. Γιατί ο τζόγος δεν έχει ένα χάπι φάρμακο να γλιτώσεις. Πες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το τσιγάρο, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Με κάποια κόλπα γλιτώνεις. Από τον τζόγο δεν γλιτώνεις. Κάνω χειρότερες μορφές εθισμούς. Μεγάλη προσοχή. Αν σας περισσεύει κάτι και γουστάρετε να παίξετε λιγάκι έτσι κάνα στοιχηματάκι, κάνα τέτοιο, χαλαρά πράγματα. Μην μπλέκετε με τέτοια κόλπα. Mm. Έτσι, ιδίως σε εποχές που δεν περισσεύουν σε κανέναν τα χρήματα. Mm. Λοιπόν, Radio Hendas, ευχαριστούμε ρε φίλε για το donation, να είσαι καλά. Καλησπέρα, παιδιά. Μπορείς να μου πεις τρία συγκροτήματα κορυφαία. Progressive rock, τι εννοείς, γιατί είναι και τα 70s, είναι το 69 με 75-76, όπου εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο. Genesis, Van Halen Generator, Yes, ή Procol Harum, ας πούμε. Αν εννοείς νεότερη ιστορία και όχι metal, παίζει πολύ. Δηλαδή, εστίλ, ας πούμε, Porcupine Tree. Τι θες να σου βάλω μέσα από την άλλη γενιά, ξέχασα, Pink Floyd, να σου βάλω λίγο πιο heavy tool. Τι θέλεις, πες μου ποια γενιά, πού. Εντάξει, 70's για μένα, Ευαγγέλιο είναι η Genesis, η Vandagrad Generator και η Procol Harum και η Yes. Εκεί παίζω κυρίως. Ευχαριστούμε ρε φίλε Θωμά ξανά για τα beats, να είσαι καλά αδερφέ, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε επίσημη πρόταση στο κοινοβούλιο της Αργεντινής να τυπωθούν τα 1000 πέσος. Με τον τεράστιο διέκο. Αυτό εντάξει, okay, λογικό μου ακούγεται. Okay. Παιδιά, στείλτε, όταν μιλούσε ο Βασίλης για το στοίχημα, στείλτε, είχαν έρθει μηνύματα διάφορα με διάφορα θεματάκια, στείλτε πάλι, έτσι. Δεν θέλω να διακόπτω γι' αυτό. Στείλτε τα πάλι ξανά. Ευχαριστώ τον φίλο, ποιος είσαι που λες για το κόκκινο του Σουπάι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνώμη για οπαδούς Μίλγολ που λέει το στάμπαρ αυτό, που κράξαν επειδή γονάτισαν οι παίκτες για το αντιρατσιστικό. Τις Μίλγολ λατρεύω, εργατική τάξη και τέτοια, είναι λίγο καλή παραδοσιακή. Εντάξει. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ, αλλά οκ. Okay. Στο παδού Μίλγολ δικαιολογώ πολλά πράγματα γιατί τελικό με εμάς, με United στο Wembley το 2000. Το είδα στο My Time, στο Sport Cafe τότε. Το 2005 πήγαμε. Όχι, με Ρονάλντο είμαστε. Με Ρονάλντο. Είναι τελευταία. Πριν φύγει ο Ρονάλντο. Νικάει United 4-0, αν θυμάμαι καλά. Βγάλανε ανακοίνωση 4 μέρες πριν. Δεν θέλουμε πόζερους, VIPs και μοντέλα. Μόνο εργατική τάξη. Οπότε, Μίλγολ, respect. Εγώ είμαι θυσμένος στη μαλακή. Στην ανάλυση. Τον ίδιο Ραπτόπουλο. Το πιστόνι του σπιδάς. Αν και Χάμερ, respect στους οπαδούς Μίλγολ. Ναι, ατελείωτο ξύλο εννοείται. Το μίσος είναι τεράστιο. Εντάξει, οκ. Okay. Την καλησπέρα μας στον Χάρη τον Γανωτίδη.
καταπληκτικό παιδί, πολύ πολύ καλός ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εδώ και μια πενταετία χωρίς δουλειά και δεν θα βρει ποτέ. Για ποιο λόγο άραγε? Καλησπέρα αδέρφια. Χρόνια πολλά στο φιλαράκι μου τον Πορφυρός να τα κατοστήσει με υγεία και ευτυχία. Respect, Πορφυρός, έχεις γενέθλια. Αγόρι μου. Χρόνια πολλά ρε φίλε. Πολόψυχα στο ευχόμαστε, βέβαια. Από τα πολύ πολύ ενεργά στελέχη της Μαρμίτας. Να είσαι καλά Πορφυρός, ευτυχισμένα παλικάρι μου. Ιωσήφης, δεν θέλω λεφτά από τον Χατζινάκο. Είμαι ανιδιοτελής και δεν εξαρτώμαι από τα χρήματα. Είναι η συνέχεια το χθεσινό, γαμάτο. Μάριο, θα βάλεις κανένα θέμα? Ναι, θα βάλω. Α, για εφημερίδες κάποιος ρώτησε. Όχι, δεν παίρνω κάθε μέρα εφημερίδες. Μπορεί τρεις μέρες να μην πάρω καμία. Και μπορεί μία να πάρω τρεις. Έτσι. Αυτά. Από αθλητικές, 8 στις 10 φορές παίρνω Sport Day. Επίσης, που έστειλε ο Μπιλάκος, άκουγα και τη μεσημεριανή εκπομπή του Ραπτόπουλου. Mm. Επίσης, ξαναπολογήθηκε για τον Τζόρταν και λέει είναι φίλος μας. Φίλος μας ποιον μας? Γενικά της παρέας. Είναι φίλος μας. Φίλος μας, εγώ το θεωρώ ιερό. Δεν λέω έτσι. Φίλος μας. Έτσι, ρε παιδί μου, γενικά. Ωραία, για μένα φίλος ο Χίτλερ. Ναι. Θα το δεχθούν όλοι τώρα, ας πούμε. Πώς θα γίνει, δεν. Φίλος του, ναι. Φίλος μου, εμένα ο Τζόρταν. Ναι, γενικά. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν το είπε για μένα και για σένα. Πελάτης του ήμουν. Ναι. Πήγαινα και ψώνιζα με τον κίνδυνο κιόλας να πάθω και ζημιά. Ναι. Από τον ντεπό που έχω 100 μανάβικα γύρω-γύρω, πήγαινα σε αυτόν και αγόραζα από το αυτοκίνητο που κλάπηκε. Mm-hmm. Το οποίο κάποιοι θα φυσιωτούν ότι κλάπηκε. Κάποιοι. Περιμένω ακόμα την αστυνομία να θέλει και που έγινε κλοπή. Η αστυνομία δεν φάνηκε. Αχα. Μίστερ Άντερσον, Εικονίδια Φωτιάδη, έγινε και σε μένα πρόταση για χαρτονόμισμα, αγόρι μου. Στη μια πλευρά εγώ και απ' την άλλη εχμάλωτη. Ράψε Τζόρνταν, σου μοιάζει η σελήνη. Πού να βρω γαλήνη, στον Άδια να τέλω, πόσο σε θέλω, πώς... Τι έχει... Άγγελε, τι έχει στείλει, ρε, τι έχει στείλει, πω, τερμίτες, πόσο σε θέλω, πω, σχορεμένος, μαχαιρίτσας. Άγγελε, από τη μέρα που ξεπέρασε το χωρισμό σου, βλέπουμε άλλον άνθρωπο. Είναι απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. Μάριε, πες γνώμη για τον original Μάριο που πήγε στη Μόνζα τη Serie B. Βοήθα λίγο. Το Μάριο. Στη σέρι original που πήγε στη Μόντσα τη σέρι B. Ποιο Μάριο πήγε? Ο Μπαλοτέλη! Ο Μπαλοτέλη, ο τραγικό. Στι τρει πιο απάτε ποδοσφαιριστέ στον πλανήτη. Τελευταία 30 χρόνια. Ξεκάθαρα. Μπαλοτέλη, ναι. Ξεκάθαρα. Αν δεν το λέγανε Μάριο. Ένα αυτό. Και αν δεν ήταν Ιταλό μαύρο. Έχει σημασία, Άλλο Μπαλοτέλη, Ιταλό κανονικά λευκό. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά δεν πήγαινε πουθενά. Και σε γατώνει μάνατζερ, έτσι. Respect. Τα έχω πει αυτά 100.000 φορές. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη. Δηλαδή, αν δεν ήταν εθνική Ιταλίας, Ιταλός, μαύρος, δεν θα ασχολούνταν μαζί του κανείς. Κανείς. Αν ήταν λευκός Ιταλός. Και το λέγανε Μπαλοτέλη, ας πούμε. Λοιπόν. Είχαμε και ιστορίες εκεί έξω από το γήπεδο, έξω από το προπονητικό της ΑΕΚ. Περίπου 30 οπαδοί πήγανε. Και κάνανε μανούρες, δεν σέβεστε τη φανέλα κλπ. Είχαμε στην ΑΕΚ σκηνικά. Okay. Εντάξει. Άντε στα γρήγορα, άντε, από τα θέματα. Τα μαζεύω, τα κρατάω και δεν πραγματικά τα παιδιά έχουν και δίκιο κιόλας. Άντε στα γρήγορα. Έτσι πρόχειρα, στα γρήγορα. Θεματάκι. Κάνει δηλώσεις. Εδώ με τον Βασίλη το σχολιάζαμε. Εκείνο το βράδυ. Ναι. Κάνει δηλώσεις ο Μάσιμο Καρέρα μετά τη λήξη του αγώνα. Στην Νόβα, έτσι. Κανονικά με αποστάσεις, ρεπόρτερ. Εγώ έλεγα να τον φάνε, αλλά τελικά. Ναι. Πώς καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει το τέλος του. Ακόμη και να μην το είδες, στο μυαλό σου μπορεί να πάει. Πώς το καταλαβαίνεις? Κάνει δηλώσεις ο Μάσιμο Καρέρα. Πώς το καταλαβαίνεις? Ο Μπαλοτέλη έκανε πολλά πράγματα, λέει, στην City, αλλά η βλακεία του τον έφαγε. Καλά, ο Μπαλοτέλη από τη βλακεία του δεν έκανε κάτι. Ήτανε η καλύτερη περίοδος του. Είχε προσόντα καλύτερη. Ο Μπαλοτέλη. Η καλύτερη. Εντάξει, έχω τσακωθεί με οπαδό, λέει, Liverpool, που νομίζω ότι ο Μπαλοτέλη είναι το next big thing. Μόνο αυτοί μπορούσαν, ρε φίλε. Τα είπες όλα. Μόνο αυτή, ρε Nightlight. Μόνο αυτή. Κανείς άλλος. Μόνο παντή της Λίβερπουλ. Πραγματικά. Τα έχω πει. Κάνω κατεβατό αφιέρωμα στο Λίμπερο και την άλλη μέρα έχει αρθράκλα ο Καρπετόπουλος. Αρθράκλα, τη μικρή επεκδεξιά τη στήλη. Και λέει, ο πιο μάγκας μάνατζερ στον κόσμο. Πώς τον μπήκε τον Μπαλοτέλη. Τέτοιο άσχετο ποδοσφαιριστή. Σε όλα τα μεγάλα κλαμπ, απίστευτο. Πήγε και στη Λίβερπουλ. Εγώ respect λέω, έτσι. Ο Καρέρα μου φέρνει σε παλέμαχο πορνοστάρ
και σε κριτή του GNTM. Τσοπανατραβόλτα, respect. Θεϊκά και τα δύο. Μάριε, άποψη για back-to-back Liverpool. Ρε καράμπα, τι ήθελες να κάνουμε το βραδιάτικα. Φάγαμε κι εμείς πριν μία ώρα ένα τέτοιο, ένα παστίτσιο να μας έρθει έτσι. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι back-to-back. Το τέλος του Μπαλοτέλη, η βλακεία που έκανε σε ένα φιλικό με ένα τακουνάκι και τον έβγαλε με κλωτσιές ο Μαντσίνι. Με τα κασκόλε. Ο Καρέρα θα φύγει με Turbo S. Βασικά έχει φύγει ήδη. Ποιος Καρπετόπουλος, μωρέ, Τάσος TTS. Περίμενε. Είδα τώρα το Θωμά το Στόντον που στέλνει πέρα μηνύματα τώρα αγγλικά. Ατελείωτα γνώσει. Ειδικά ελληνικό ποδόσφαιρο ατελείωτα. Ναι. Και τι μου λέει. Συγγνώμη, μιμήσε λέει τον Πανούτσο. Λέω σε τι πράγμα είναι τον Πανούτσο. Λέει εκπομπή στο ραδιόφωνο, οι δυο του που κάνουν. Ο Πανούτσο δεν έχει πάει ποτέ. Αργή συνέχεια 10 λεπτά με ραδιάρκο. Ναι, ναι. Λέω καμία. Οι φίλοι τη Λίβερπουλ και τη Μπάγκεν στην Ελλάδα είναι οι πιο αλαζόνε. Είναι οι πιο τραγικοί βασικά ορφεάσκα. Πραγματικά αυτοί οι δύο και οι δύο. Και οι δύο. Αλλά πιο πολύ τη Λίβερπουλ. Στο μυαλό του νομίζουν. Παιδιά, το απαντάμε για να φύγει. Το είπα και στο Βασίλη. Το παλικάρι δίπλα, ο διερμηνέα του Μάσιμο Καρέρα, ο ψηλό, είναι σαν να ξέρει ότι είναι το τελευταίο, ξέρει. Ναι. Το τελευταίο μάτ. Χάνουμε ροκάματα. Αν δεν φέρουμε Ιταλό προπονητή. Που λίγο δύσκολα πάλι να φέρει Ιταλό προπονητή. Άσε που γενικά στην Ελλάδα Ιταλό προπονητή είναι και λίγο ακριβή, λίγο πολύ. Ε, τέλο πάντων, οκ. Okay. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο ναι, Μάρη, πάμε, γιατί, ναι, πάρα, σήμερα μου μετέφερε κάποια, έτσι, κάποια κουτσομπολιά εκεί πέρα μέσα από το Μετρόπολης ο Ραπτόπουλος, για μένα και το Μάριο δηλαδή. Κάποιοι παραγωγοί, δημοσιογράφοι γενικότερα, έγινε ένα στόριβος εκεί πέρα για μένα και τον Ασλαμά. Κατηγορούν τον Χατζινάκο ότι επειδή έφυγε από το Μετρόπολης τα λέει αυτά, λένε τον Ασλαμά αντιπαοξή, το ένα τα άλλο ορισμένη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Ορισμένοι άνθρωποι, να ξέρετε, επειδή έχετε πάρει εκεί μια θέση για τον Α ή Β λόγο, είτε επειδή γλύφετε, είτε επειδή είστε αργόμιστοι, είτε επειδή έχετε πάρει μια δημοσιοπαλληλική θέση, δεν τα πιάνετε εμάς στο στόμα μας. Στόμα σας. Για έναν απλό λόγο. Στόμα σας. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος είναι απλός. Ο Χατζινάκος αυτό που κάνει, καλό ή κακό, δεν πήρε από κανέναν βοήθεια, δεν στηρίχτηκε πουθενά. Πλήρωσε αδρά για να στήσει όλη αυτή την ιστορία. Πλήρωσε για να κάνει το site, πλήρωσε για να κάνει τα κανάλια, πλήρωσε τεχνικούς, πλήρωσε κάμερες, πλήρωσε μηχανήματα, πλήρωσε φωτιστικά. Πλήρωσε από την τσέπη του και επένδυσε σε αυτό το πράγμα. Έκανε μια ομάδα. Ο Ραπ δεν έφερε. Ο Ραπτόπουλος ναι, έφερε λεφτά πολλά. Λοιπόν, έκανε μια ομάδα με κάποιους μπροστάριδες. Ένας από αυτούς είναι και ο Ραπτόπουλος στην ομάδα. Έτσι. Είναι ο Ασλαμάς, είναι ο Ραπτόπουλος. Είμαι εγώ στην ομάδα, περάσανε και κάποιοι άλλοι, κάποια άλλα παιδιά που προσφέρανε. Είναι και ο Φούρναρης που κάνει την Παρασκευή, είναι το Λαϊκό Δικαστήριο που όλοι μαζί γινόμαστε μια παρέα. Έχουν περάσει από τις εκπομπές το Κοινικό Σκούλικο, ο Γιώργος από τα Μέλια, ο Σαράντος, ήταν ο Στέφανος παλιά που έκανε την εκπομπή, πρόσφερε και αυτός. Όλοι, υπάρχει μια ομάδα. Αυτό όλο το έκανε ο Χατζινάκος από το μηδέν. Πριν δύο χρόνια δεν υπήρχε τίποτε αυτή τη στιγμή. Υπήρχε μια μαρμίτα μια φορά την εβδομάδα. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 live την εβδομάδα σε ρί, με αγώνες, με σχολιασμούς, με λαϊκά δικαστήρια, με εκπομπές καθημερινές με τον Μάριο. Αυτό το ξεκίνησε μόνος του Χατζινάκος με δική του ιδέα, χωρίς να έχει το παραμικρό στήριγμα του και οικονομικό από πουθενά. Μόνος μου το ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Όταν κάποιοι εσείς λοιπόν που έχετε πάρει εκεί μια θέση ή κάνετε τους δημόσιους υπαλλήλους για το λόγο ότι υποστηρίζετε κάποια ομάδα, δεν θα κρίνετε εμάς που έχουμε επενδύσει και έχουμε κάνει με αίμα αυτό το πράγμα, με πολύ χρόνο και το έχουμε στήσει αυτό το πράγμα από το μηδέν. Κάντε εσείς, αν έχετε τα κότσια, φύγετε από το ραδιόφωνο ή άμα σταματήσετε από το ραδιόφωνο, ξεκινήστε μια τέτοια προσπάθεια μόνοι σας, να δούμε πώς θα πει διαβάζει ο σάκος. Μόνοι σας. Και με ένα όνομα που έχετε κληρονομήσει από το ραδιόφωνο. Με αυτό το όνομα. Και άλλοι αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει, που ήταν στο παρελθόν σπουδαίοι και τρανοί, προσπαθούν μέσα από το ίντερνετ. Και δεν πιάνουν ούτε το 1/5 από τα views της μαρμίτας που κάνουμε εμείς. Ούτε το 1/5. Και άλλοι το επιχείρησαν αυτό το πράγμα. Που ήταν και παλιά μεγάλη παραγωγή ή οτιδήποτε. Πάτε να δείτε, δεν ξέρει κανείς που εκπέμπουν. Και σε ποια συχνότητα, είτε ραδιοφωνική, ίντερνετική, είτε μέσα από το διαδίκτυο στο YouTube, ούτε τίποτα. Είναι εξαφανισμένοι. Οπότε λοιπόν, αφήστε τα πολλά τα λόγια. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας εδώ πέρα. Έτσι. Συνεχίζουμε. Ωραίο, ωραίο. Καλά τα είπε ο Βασίλης.
Καλά τα έχωσα. Καλησπέρα και εσένα, Ντόν Καλ, παλικάρι μου, παντρεμένος με ένα παιδί. Βασίλη, τον ραπ ξέχασες να πεις ότι πληρώνεις. Να λες και τις λάθος επενδύσεις σου. Μεγάλο μήνυμα από Τζόσο. Όχι, ο Ραπτόπουλος μπορεί να έχει τις παραξενιές του, μπορεί να έχουμε έρθει σε σύγκρουση αρκετές φορές, μπορεί να έχουμε διαφωνήσει, μπορεί να μαλώνουμε κιόλας. Αλλά ο Ραπτόπουλος σε αυτό που κάνουμε παίρνει το μερίδιο, είναι ο μπροστάρης. Σαν δημόσιο πρόσωπο, σαν φίρμα, είναι ο μπροστάρης. Δεν είμαστε αγνώμονες. Ναι. Έτσι. Βέβαια, πιάνει το πνεύμα στο ρε. Θα το διαβάσω και σου πω. Τάσο, στείλ το πάλι αυτό με τις ώρες. 6-8-8-6 κτλ. Βασίλη, στείλαν δύο άτομα ναι. ότι δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Ο ραπ από πίσω δεν είναι καινούριο αυτό. Σας στάβει συνέχεια. Τι ακριβώς παρέα είστε. Αυτό, εκεί πάει το πνεύμα. Προφανώς. Κοίτα, άλλο η παρέα και ναι. το τι κάνουμε εδώ, άλλο η φιλία. Ναι. Διαφορά. Ναι. Παρέα μπορεί να κάνεις και με κάποιον που δεν ναι. το συμπαθείς. Ναι. Να είναι όλη μια παρέα. Ναι. Μέσα στην παρέα. Ακούγονται και πίσω, θα βγουν και μαχαίρια από πίσω. Αυτό γίνεται σε όλες τις παρέες. Θα πεις βρεση και εγώ έχω πει το μενέντες. Αλλά ναι. κοιτάμε τη δουλειά μας. Ναι. Δεν απαραίτητο η παρέα να είναι και φιλία. Ναι. Έτσι. Η φιλία είναι πολύ ανώτερο πράγμα. Που για μένα δεν νομίζω στη ζωή υπάρχουν φίλοι πάνω από, στον καθένα σας κιόλας, πάνω από μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Φίλοι. Έτσι. Ωραία. Φίλοι με αυτή την έννοια. Ωραία. Αραβούργημα από Παοκτσή από Σερβία. Ανέβα ναι. λίγο. Ανέβα λίγο, Βασίλη. Εκεί. Τάσος, θα το διαβάσω τώρα. Παιδιά 24 χρονών, είμαι ΠΑΟΚ και μένω Σερβία. Αθανάση, να είσαι καλά και να είσαι γερός. Ακούω κάθε πρωί Μετρόπολης και μπορώ να σας πω πως πλέον πέφτει πολύ γλύψιμο στον ΠΑΟΚ. Τόσο που εγώ, σαν ΠΑΟΚτσής, δεν μπορώ να το ακούω άλλο. Μεγάλη προπαγάνδα και η αντικειμενικότητα δεν υπάρχει πουθενά. Σαν ΠΑΟΚτσής, στο ντέρμπι της Κυριακής βλέπω νίκη Άρη ή ισοπαλία. Αγαπάμε το άθλημα πάνω από τις ομάδες. Αθανάση, μακάρι σαν και σένα να μην ήταν κανείς οπαδός του Ηρακλέου. Ένα ήταν, συγγνώμη. Ναι. Ατελείωτο respect. Τάσο, στείλ το πάλι. Ναι, αυτό. Παιδιά, στέλνετε μα. Στείλ το πάλι. Κάποιοι, γιατί πρέπει και εμείς λέμε κάποια βασικά, πράγματα. Βασικά, όποια άλλη διαφορετική γνώμη έφυγε. Στείλ το πάλι, κατσικογάμι. Εδώ, ωραία. Βανάρε, Βασίλη, μπράβο. Πες το. Οποιαδήποτε άλλη διαφορετική γνώμη από Τουρκόπολης είναι αντιπαοκτσίδικη. Και μετά παραπονιέται ο μέσος Σαλονικιός γιατί τον τούτουτ η Αθήνα. Γαμάει, λέει. Ευχαριστώ που κατσικογάμι και φυσικά να σε καλά. Ο ραπ δεν πρόκειται, λέει, να καταλάβει ποτέ τη δουλειά που κάνεις μέχρι να του πεις ότι έβγαλες κανένα χιλιάρικο. Ένας τύπος έστειλε ότι κάνει υπομονή, σε λίγο το site θα εκτοξευθεί και θα δίνουμε αμέσως και παραπάνω. Τόσο λέει παλικάρι. Ναι. Ήδη η άνοδος είναι πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά, και στο site και στο YouTube παντού η άνοδος είναι σταδιακά, ανεβαίνει κάθε μήνα, δηλαδή πάμε πάρα πολύ καλά. Σωστά ο Θεοφάνης. Εδώ εμένα λέγανε την Παοκτσή. Τι έπρεπε να κάτσε να μαλώνεις. Μπράβο. Λοιπόν, η διαφορά ποια είναι, παιδιά, ότι όταν έχεις το μανδύα του αντικειμενικού ραδιοφώνου πρέπει να το δείχνεις κιόλας. Εμείς εδώ, ο Ασλαμάς είναι Ηρακλειδέας. Εγώ είμαι Αριανός. Ο Ραπτόπουλος είναι καπιταλισμός. Όλοι εκπροσωπούμε τον εαυτό μας. Το Μαρμίτα Sports αυτή τη στιγμή δεν έχει το μανδύα ότι είναι... ένα site που ενημερώνει για τους πάντες και τους. Το Marmita Sports είναι ένα site το οποίο έχουμε μαζευτεί διαφορετικές προσωπικότητες και ο καθένας δίνει αυτό που έχει να δώσει και λέει αυτό που πιστεύει. Δεν έχει κάποιο χαρακτήρα έτσι ή διαφορετικό. Καλός ή κακός, εγώ σαν Αριανός εννοείται έχω αγάπη για την ομάδα μου, μπορεί να πω και μια κουβέντα παραπάνω και για τον συμπολίτη, έτσι. Αριανός είμαι στο κάτω-κάτω, δεν το κρύβω. Ο Μάριος είναι Ηρακλειδέας. Ο καθένας έρχονται στο μαγαζί, στο λαϊκό δικαστήριο, παοξίδες, φανατικοί. Ο άλλος ο παοξής που είχε έρθει, που έβριζε τους αεξίδες, ο φίλος μας ο Δημοσθένης, είναι παοξής πετσί, έχουν περάσει παοξίδες πετσιά. Ο Καραφλοκοτσίδας, ο Μαλάτος Ολυμπιακός. Δεν είμαστε εδώ πέρα εμείς ούτε να φημώνουμε, ούτε να δίνουμε γραμμή. Είμαστε μια μεγάλη παρέα αυτή τη στιγμή. Κάνουμε τα show, κάνουμε τις εκπομπές. Ο καθένας έχει λόγο εδώ πέρα στην παρέα να πει αυτά που θέλει. Μέσω του λαϊκού δικαστηρίου ή όταν πάμε και στο μαγαζί μέσω Skype και Viber και μέσω του chat, υπάρχει απόλυτη ελευθερία σε αυτά που λέμε. Το τι λέει ο Χατζινάκος δεν σημαίνει ότι δεν είναι γραμμή στο site, ότι το site είναι αριανίδικο ή έτσι ή αντιπαοξίδικο. Ο Χατζινάκος εκπροσωπεί τον εαυτό του. Όποιος έχει κάτι άλλο να πει, ελεύθερα μπορεί να το εκφράσει μέσα από εμάς. Από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα, το τι είναι ο Χατζινάκος είναι δικαίωμά του. Το τι είναι το site και οι εκπομπές είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Ωραία. Τάσο, sorry ρε φίλε, στείλ το. Έπεσε πάνω στο μεγάλο το Αθανάσιο. Στείλ το ρε παλικάρι με τις ώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ με το 2-6-6-8 πρώτα. Στείλ το λίγο ρε φίλε. Με τον ραπ είμαστε μια ωραία παρέα. Χατζινάκος, άντε γαμίσου χοντρέ. Ραπ, είπε χοντρός, μάλλον δεν εννοούσε εμένα.
Βασίλη, διαφήμιση από Σαββίδη. Θα έπαιρνες, ρωτάει ο Τάσος Μαύρ. Διαφήμιση, τι εννοείς από Σαββίδη? Στο λέει ξεκάθαρα, διαφήμιση. Θα έπαιρνα διαφήμιση. 500 ευρώ τώρα. Θα έπαιρνα αν δεν μου βάζε φερμουάρ. Σωστός. Όπως όταν πήγα στο Μετρόπολης, ρώτησα, λέω, παιδιά, τι θέλετε εδώ πέρα? Λέει, να είστε ο εαυτός σας. Και εγώ ήμουν ο εαυτός μου. Αυτό. Αν μου έλεγαν, προσοχή, μην αγγίξεις αυτό, μην αγγίξεις το άλλο, μην αγγίξεις το άλλο, δεν ξέρω αν θα ξεκινούσα εκπομπή. Αν μου βάζανε κάποιες κόκκινες γραμμές. Δεν μου βάλανε. Ούτε μου είπανε ποτέ να μην αγγίζω κάτι στο Μετρόπολης. Δεν μου είπαν ποτέ, μην αγγίζεις αυτό ή το άλλο. Δεν μου το είπαν. Ρετάσο, sorry, είσαι άτυχος. Στείλ το ρε παλικάρι. Sorry, στείλ το πάλι. Εντάξει, οκ. Okay. Αριανοϊός, λόγια του Κουλιανού αυτή τη. Όχι, έτσι, παιδιά, εντάξει. Που το πρωί έλεγε ότι ο Χατζινάκος είναι ο παδός του Άρη. Ο Ράπ το γύρισε πάλι σήμερα για Τζόρνταν. Θα τον κάνουμε, λέει, να κοκκινήσει και να φύγει στη μέση τη εκπομπή. Πουσλούκι μέχρι τέλους. Η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη γλυκερία, το λέει γι' αυτό. Θα ακούσει κάτι πουστλούκια. Πολύ ωραία, η γιαγιά μου, συγχωρεμένη στην παράγκα, η γλυκερία, στην Άνω Τούμπα. Αρέσατε σε όλους εκτός Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει ότι κάτι κάνετε σωστά, λέει ο πολύ πολύ σοφός Ορφεάσκα. Νομίζω ένα κύμα σοφίας σαρώνει τη Θεσσαλία, αν κρίνω από Ορφεάσκα και από Μπότζα Κόρσμαν. Τάσος, 6 με 8 δεν ακούγεται. Στείλτε ρε πίστη, Τάσος. Don't cut, κόκκινος. Ραπ, τι γνώμη για δηλώσεις, Κούγια. Ραπ, τι εννοεί, σε πειράζει, κόκκινος. Ναι, γιατί νομίζω ότι σφάχτηκε, λέει η Λάρισα. Ραπτόπουλος, ο Κούγιας προπαγανδίζει όπως προπαγανδίζει ο Γκαρσία. Κόκκινος. Το παντελικό πώς τον είδες? Don Kalt, σε ευχαριστώ. Παντρεμένος με ένα παιδί, έτσι. Να είσαι καλά. Τάσος. Τάσος TTS. 6 με 8 δεν ακούγεται. 8 με 10 δεν ακούγεται. 10 με 12 δεν ακούγεται. 12 με 2 με τίποτα. 2 με 4 τα καλησπέρα μου. 4 με 6 δεν ακούγεται. 6 με 8 με τίποτα. 8 με 10 δεν ακούγεται, 10 με 12 το κλείνω, 12 με 2 με το ζόρι, 2 με 4 κόβω φλέβες, Τάσος TTS, είμαι ερωτευμένος μαζί σου από απόψε. Το δηλώνω ευθαρσός. Nick the Greek, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο, σιγά μην το λέγα στα ίσια ρε Χατζινάκο, Night Light, ναι, Nick the Greek. Το μπιφτέκι ψήνεται και από τις δύο μεριές, εικονίδιο Ραπτόπουλο. Κολοσσός, εικονίδιο με Μιχάλη Φωτιάδη. Βασίλη, με ξέχασες. Μάλλον έπρεπε να αμολύσω τον λύκο στη σπηλιά. Greeky Geek. Έλεος πια με το Μετρόπολης, δε Βασίλη. Εντάξει, we get it. Σε έβγαλε γιατί δεν είσαι ανδρίκελο. Πόσες φορές πια. Παρένθεση. Καλοπροαίρετα το λέω. Κλείνει παρένθεση. Ναι. Λοιπόν, με Μάσιμο Καρέρα φύγαμε. Παιδιά, θέλω τη βοήθεια και του Βασίλη. Λοιπόν, Μάνο Σεμ, να δούμε και ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μας στο YouTube. Μάνο Σεμ, από τότε λέει που έκλεισε τις αθλητικές ταξιαρχίες, ξεφτιλίζεται. Ναι. Για, ναι, τα νούμε, ναι, ξεφτιλίζεται, ναι, για τα νούμερα του Τζόρνταν, να ρίξω το κλάσιμο του λύκου να γουστάρουμε, λέει ο Μάνος Σεμ. Μετά τις αξιαρχίες, φίλε, δεν σχολιάζω καν, δεν είναι αντίστοιχη, ξεκάθαρα. Θυμάμαι βράδια που έλεγα, τα είχαμε μια κοπελιά τότε, γενικά με κοπελιές τα είχα, όχι με αγόρια, ήταν φόλα Άρης. Θυμάμαι βραδιές, μετά από, ξέρεις, κάτι ήτες του ΠΑΟΚ, κάτι στραβές περίεργες, κάτι στραπάτσα εθνικής, θυμάμαι τουλάχιστον δύο φορές. Δεν βρεθήκαμε για να κάνουμε σεξ για να πάμε να ακούσουμε Ραπτόπουλο. Ταξιαρχίες. Μόνο του, σπιντάτο, απολαυστικά. Που τα έλεγε πως είναι. Το Βοθρόπολης θα βουλιάξει όπως θα βούλιαξαν τα σπορ του Βορρά, Αρένα, Αθλητική Μακεδονία, Κεθράκης, για το Ρούβλι σιγά σιγά τελειώνει, λέει ο Αριανοϊός. Ο Μέχτης πάσει τα νεύρα. Στην τελική γράψα, λέει, στον Λούτσο σας, ξέρουμε πως είστε, λέει, και σας γουστάρουμε ακριβώς γι' αυτό. Ο χοντρός, ο Ραπτόπουλος, σας κάνει ό,τι θέλει με τις γιαγιάδες και τον Βαραβά. Στο ρηπαπά μας ο αναλυτής με δύο σκυλιά στα πόδια του. Με τη Μίνη και τον backup. Για να κάνει άνοιγμα στον άλλον το Φαφούτη, μάλλον κατάλαβε που βαδίζει, λέει ο Αλατρίστ. Respect στον Βρανά, το παιδί είναι σοβαρό. Εικονίδιο γιατρού. Με κοπελιές. Κρίμα. King 17, σ' αγαπάω. Με κοπελιές τάχες. Καλέ, ανώμαλος είσαι. Εικονίδιο γιατρό, αλλά κρίμα. Μέχρι τι ώρα σήμερα, Αλάνια? Επίσης, Χατζινάκο, φιλικά στο λέω. Στο τέλος κάθε εκπομπής, αν μπορείς να λες τι ώρα θα έχει εκπομπή την άλλη μέρα. Ναι, είναι λίγο μπέρδεμα, παιδιά, το θέμα λόγω της καραντίνας. Οπότε, το νωρίτερο που μπορεί να αρχίσει μία εκπομπή είναι 7 και το αργότερο 8. 8. Ανάλογα με το πρόγραμμα. Ναι. Αύριο που παίζει ο Ολυμπιακός, 8 από τώρα, 10 η ώρα, να πούμε ότι ξεκινάμε στις 8 για αύριο.
Έτσι, θα το πούμε και στο τέλος. Λόγω ότι παίζει ο Ολυμπιακός για να πάει σε ρί τετράωρο. Πεντάωρο λίγο παραξεφεύγει. Τετράωρο παλεύεται. Τσιριβά, εύκολο, Κέιτ. Κέιτ, Μέγκα, Κέιτ, ξεκάθαρα. Εγκλεζόφατσα τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αυτή η φάτσα, αυτό το χρώμα, τα μαλλιά, τι πεθαίνω. Η Μέγκαν δεν είναι, Κέιτ. Μάριε, αν βαρεθείς τις κοπελιές, εδώ είμαστε. Γεια σου, κολοσσό, το σκίσατε, ρε παιδί. Ο ραπ έχει λιγότερες τύψεις και από τη σωσό από τα εγκλήματα. Στον Πανοτραβόλτα, θα ξεκινάμε ανάλογα με την άφεξη του Μάριου. Θεϊκό. Θεϊκό, εικονίδιο Χατζηνάκου. Λοιπόν, okay. Ενημερώνουμε ξανά, να ξέρετε, παιδιά, ότι τα μηνύματα διαβάζονται κατά κύριο λόγο από το Twitch και τους subscribers, αλλά και από το YouTube για όσους κάνουν membership. Οι οποίοι βέβαια δίνουν ένα μικρό ποσό το μήνα, αλλά παίρνουν αυτό το ποσό επί 10 σε προσφορά, σε δώρο. Δηλαδή, δωροεπιταγές για όλους από τα Opticon Express, όσοι κάνετε subscribe στο Twitch ή membership στο YouTube, γίνεστε αυτόματα δικαιούχοι δωροεπιταγής 50 ευρώ από τα Opticon Express Θεσσαλονίκης, να τη χρησιμοποιήσετε είτε εσείς είτε με την ταυτότητά σας, αν δεν είστε Θεσσαλονίκη, κάποιος γνωστός ή φίλος ή συγγενής που είναι Θεσσαλονίκη. Όλοι, ανεξαιρέτως, χωρίς κληρώσεις, χωρίς κόλπα, χωρίς περίεργα που γίνονται σε άλλες εκπομπές. Τελείωσε. Κάνεις συνδρομή ή γίνεσαι δικαιούχος, στέλνεις μήνυμα στο Facebook, στη σελίδα μας marmitasports.gr ή στο Instagram, είμαι ο Τάδε, με ένα print screen την απόδειξη της συνδρομής και το όνομά σου καταχωρείται στα Opticon Express και όποτε γουστάρεις χρησιμοποιείς δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για γυαλιά, ηλίου ή οράσεως. Αθανασία, από Σερβία, στήλτο είναι έπος. Στήλτο, Παοκτσί, είναι έπος. Don Cut, ο ραπ, παιδιά, υπήρξε στο Μετρόπολη στην περίοδο που ο Μύρτσος ήταν πρώτος στην πόλη και τότε ο ραπ δεν είχε ούτε μετρήσεις. Ακολούθησε τη σχολή Μύρτσου με αναλύσεις ποδοσφαίρου κλπ. Γιατί έτσι πίστευε ότι μπορούσε να φάει τον Μύρτσο και τελικά τον έφαγε. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία έφαγε και όλους όσοι ηθελημένα. Τελείωνε και όλα στην ημέρα. Όσοι. Και όλο ήταν δίνω του μέχρι σήμερα. Και αυτό συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Ηθελημένα ή όχι. Μάλιστα. Λείπει η αρχή Κωνσταντίνου Β' από τα Αργιανά κάθε πρωί, Μάριο Αγόρι. Να είσαι καλά, Κατσουγάμι, ευχαριστώ. Χατζινάκο, για σήμερα. Instagram έχουμε. Μαρμίτα κάτω Παύλα Sports. Έχουμε Instagram. Όπως θα λέγαμε στα μέσα της υγιής, Παοξής, μπράβο. Αθανάσιος, νάτος. Αδερφέ, το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια λέει κράζουν Αθήνα και έχουν καταδύσει Αθήνα. Γίναμε νεόπλουτοι και ξεχάσαμε τα παλιά πολύ εύκολα. Ο Σαββίδης αρχίζει να πιστεύω ότι έχει κάνει πιο πολύ κακό στον ΠΑΟΚ, παρά καλό στην ομάδα. Καλύτερα να είμαι 40 χρόνια χωρίς τίτλους παρά να καταντήσω ο γάβρος του Βορρά. Το μέτωπό μου το θέλω καθαρό. Πάντα καθαρό. Το σκεπτικό μου λέω από ένα Παοξή. Είναι κι άλλοι πολύ σαν και σένα. Εντάξει. Και χαίρομαι και ρεπόρτερ που το ξέρετε όλοι του ΠΑΟΚ. Που δεν μπορεί να μιλήσει στον αέρα, απλά ναι, αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ, άλλο ήταν ΠΑΟΚ. Βασίλη, πολλά δεν τα 5 ευρώ, κάν τα 10. Γραπτόπουλος. Ορφεάσκα, έλα σπίτι μου, κερνάω σουβλάκια. If you know what I mean, εικονίδιο Φωτιάδη, από νεκρούς, κλαίω. Ελάτε σπίτι μου, το εισιτήριο 10 ευρώ και ο μπάκας δώρο. Μάριε, εμείς οι τερεχευμένοι, χωράμε στην παρέα σου, κλαίω. Ποιος Μύρσος ρε, εμένα αντέγραψε. Έχω και εγώ Instagram. Κάντε με follow. Εικονίδιο γιατρού. Ο Γεωργίου είναι φαφούτης, λέει, αλλά ξέρει μπάλα. Ο Τζόρνταν είναι και φαφούτης και άμπαλος. Όχι ο Μήνος, άλλος. Πολύ, πολύ πιο νέος. Που το ύφος του, γενικά το ύφος του το πάω. Απλά βρίζει πάρα πολύ. Ποιος. Δεν θα μου το πω τώρα στον αέρα. Ποιος. Θα κατάσου πω. Που το λέει, αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ, αλλά τι να κάνουμε. Don Cut, Μάριε, σε πρωτοάκουσα από τον πατέρα μου που σήμερα είναι 80 ετών. Να τα χιλιάσει. Γιατί κατοστήσει είναι κατάρα. Διαχρονικότητα. Αλλά για να λέμε την αλήθεια, λάθος επιλογές. Να σε καλά, λάθος επιλογές, τι εννοείς. Αν μπορείς. Εντάξει, οκ. Okay. Ατελείωτο χαιρετισμό στον πατέρα σου. Αριανοϊός, στο Βοθρόπορτ λένε οι παραγωγοί ότι μιλάνε πάντα αντικειμενικά, ενώ στην ουσία ο οπαδισμός τους δεν κρύβεται. Το παοξιδιλίκι πουλάει, γι' αυτό παίρνουν τηλέφωνο και πιο πολλοί παοξίδες. Τάσος TTS, αυτό που ο ραπ έχει γίνει κολλητός με τον Κούγια, για να τον έχει καβάντζα σε καμιά δίκη, γιατί προς τα εκεί το πάει, να τον μπουζουριάζουν, πώς το βλέπετε. Αν προσέξεις ο ραπ, λέει δεν θέλω να γνωρίζω τον ένα τον άλλο και με όλους ας πούμε τους επωνύμους και επέρετε γι' αυτό ο Κώστας, τέλος πάντων. Επέρετε. Επέρετε γι' αυτό, ναι, εδώ δες.
Είμαι με εκείνον στο Facebook. Είμαι με τον άλλον στο Facebook. Είμαι με τον άλλον. Μου έρχεται σπάστα. Να πω κάτι που το έχω ξαναπεί από εδώ πέρα. Που πιστεύω ότι ο Ραπτόπουλος θα ήταν έτσι αγκαλιά. Έτσι. Έτσι. Κάνω έτσι αγκαλιά. Στο Βασίλη Σοκοπίσανο, νομίζω, μωρέ. Κάνει ημίχρονο, έχουμε Καφτατζόγλιο ημίχρονο. Ηρακλής με μεγάλο μάτς, μαθηναϊκή ομάδα, νομίζω. Βραδινό Σάββατο. Είμαι εγώ, κατεβαίνω κάτω λίγο να ηρεμήσω και βλέπω και έτσι στο διάζωμα το κεντρικό, κοιτάω το πουθενά, το χάος. Παίρνω για κάτι στο κινητό, κάτι τέτοιο. Μάριο, δεν είναι καλό ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Βέβαια, ναι. Μία ερώτηση υπάρχει μέσω παραλλαγή που να μην έχει δείξει έστω και έμεσα σε ποια πλευρά είναι. Αθλητικό εννοώ. Ναι, αλλά δεν είναι βαμμένα όμως πολύ. Πολλά αθηναϊκά δεν είναι βαμμένα. Λοιπόν, να μην στα πολυλέω, έρχεται το παλικάρι τότε ο υπεύθυνος τύπου του γραφείου του Ηρακλή, ο Γιάννης, ο δημοσιογράφος, που ήταν χρόνια στο Star Channel, στα κοινωνικοπολιτικά, ρεπορτάζ από Θεσσαλονίκη. Γαμώ τα παιδιά, ξανά το επιθετώ τώρα. Μου λέει, έχω δει εγώ νωρίτερα έναν κουστούμαρισμένο λιμοκοντόρο με το μαλλί πατημένο, αδύνατο στυλάτο, με αυτά τα κολλητά τα κοστούμια και μαλλί πατημένο ένα τόνο μπυριατίνη προς τα πίσω. Λέω ρε, εσύ από μέσα μου τώρα, πού τον ξέρω αυτόν, πού τον ξέρω αυτόν, λέω ρε, που στη γειτονιά μου, είναι από το κέντρο, πού τον ξέρω αυτόν. Ωραία, φεύγει. Έρχεται ο Γιάννης, ο υπεύθυνος τύπου του Ηρακλή, τη πάει, μου λέει, Μάριε, έλα, έλα, κατέβα. Λέω, τι έγινε, ρε. Λέει, κατέβα να σου γνωρίσω, είναι εδώ, λέει, ο Μιγιάτοβιτς. Λέω, ποιος λέει, ο Μιγιάτοβιτς, λέω, Ρεάλ Μαδρίτης, τον γκολ με τη Γιουβέντους, λέει, ναι, ναι. Έλα, ξεκινάμε, λέει, από Δευτέρα, είναι να υπογράψει συνεργασία με Ηρακλή για να φέρνει παίκτες. Από Ευρώπη, Βαλκάνια και τέτοια. Λέω, να σου πω κάτι. Πέρα από κανέναν Ταλκάι τον Μιγιάτοβιτς, δεν τον πήγαινα μία, δεν τον πήγαινα μία. Λέω, ειδικά, άμα είναι να κάνεις εργασία με τον Ηρακλή, όχι, δεν τον γνωρίζω για να κάνω δουλειά. Γιατί αν το γνωρίσεις, α, το Μιγιάτοβιτς και από εδώ και από εκεί και ξέρεις δύο πράγματα, α, και να τα λέμε και τα λοιπά, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που είπε ο Βασίλης προηγουμένως. Δεν το θέλω. Και ειδικά στον Ηρακλή θέλω να ταχώνω σε καταστάσεις. Ναι. Δύο σίγουρα μου είπαν για να γίνω ρεπόρτερ Ηρακλή. Για τον Ηρακλή πεθαίνω, τον αγαπάω, τον λατρεύω, έτσι. Το λατρεύω, η ζωή μου είναι. Έχω μπλε αίμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις μετά. Εγώ ένας απλός λόγος, Μάριε, θα μπορούσα να γράφω ένα blog κάθε εβδομάδα για τον Άρη. Τον Άρη, ναι. Δεν το κάνω. Θα μπορούσα, δεν είναι για μένα κόπος. Ναι, ναι, ναι. Για τη ναι, δουλειά ναι, μου μιλάνε, για το δικό μου το site. Καταλαβαίνω. Δεν το κάνω, γιατί άμα το κάνω μετά, θα πρέπει όταν γράφεις blog για μια ομάδα, ταυτίζεσαι απόλυτα με αυτό το πράγμα και πρέπει να γράφεις, να υπερασπίζεσαι αυτό το πράγμα, να υπερασπίζεσαι την ομάδα. Εγώ φυσικά και Μαριανός αγαπάω την ομάδα μου, αλλά όταν βλέπω κάποια στραβά θέλω να τα λέω. Αλλά άμα μπω στη διαδικασία να κάνω blog, να γράφω για τον Άρη κάθε εβδομάδα, δεν μπορώ να την έχω αυτή την ελευθερία. Όχι γιατί θα μου τη στερήσει κάποιος, αλλά δεν γίνεται, δεν είναι συμβατό αυτό. Ναι. Blog σημαίνει τελείωσε. Ναι. Μπήκες μετά σε ένα καλούπι. Ναι, 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 ναι. Ή άμα μπεις σε ένα οπαδικό site. Θα σε φθείρει από εδώ, βασικά. Ναι. Θα σε φθείρει από εδώ. Συγγνώμη, Βασίλη, αυτό είναι Zenit Borussia Dortmund. Ναι, ναι. Αγία Πετρούπολη, έτσι. Ναι. Okay. Ωραία. Ωραία. Αυτό. Don Carl, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τότε, όντως, έχεις δίκιο. 7-9. Απλά πάλι συναισθηματικά τότε που ήμουν στο Μετρόπολης και κάναμε τα νούμερα τα τρελά. Είχε αναγκαστεί ο Λίμπερο και έβαλε απέναντί μας σε τέτοιο, 50 ευρώ στους ταξιτζίδες. 50 ευρώ στους ταξιτζίδες. Στο 7-9. Μας το είπαν οι ιδιοκτήτες του Λίμπερο, δεν το λέω εγώ. Ακούν τώρα οι άνθρωποι. Άνετα, δεν λέω ψέματα. Ένα μόνο φανταστείτε. Το αν ο Ραπ έκανε γιο και όχι κόρη. Επίσης, φανταστείτε πιθανή εκπομπή του με μπάκα. Τζόσο Χιτ, αυτό που λες με συγκινεί πάρα πολύ. Αν ο Ραπ. Να είναι γερό η Ευγενούλα, έτσι. Προσωπικό Ζακ, δεν λέω τίποτα. Αλλά αν είχε γιο. Πώς το φαντάζεστε, έτσι. Μάριε, πώς εξηγήσει ότι ο Ιβάν, κατά λεγόμενα του Ραπ, είπε στην Ευγενούλα ότι είναι το σωστό παιδί και όχι ο χοντρός. Έκατσε προσοχή αντί να του πει κάτι. Αυτό που του είπε το Ιβάν, για μένα, είναι ύψιστο δείγμα χιούμορ του Ιβάν. Πάρα πολύ ωραίο και καθόλου απειλή. Το θεώρησε αυτό μα τράβει. Το είπα μπροστά του τώρα. Τι είναι απειλή είναι αυτό. Αυτό είναι χιούμορ. Μπράβο στον Ιβάν. Πολύ ωραίο. Δεν το είχα. Πολύ ωραίο χιούμορ. Εντάξει. Τώρα το ότι ο έκατσε. Τι θα πει ο άλλος εσύ. Εντάξει, τι θα κάτσε. Γιατί εγώ τι θα έκανα. Μαγιά στον Ιβάν. Μεταξύ μας τι θα έκανα. Εγώ βλέπω. Εγώ απλά μπορώ να μιλούσα. Και εγώ αν τον δω μπροστά μου να μιλήσω. Όταν μπορώ να προκαλέσω. Εγώ μιλάω όμορφα, ξέρεις. Μιλάω. Αυτό το γελίο τώρα που με κυνήγησε. Τον βλάκα αυτόν, τον τραμπούκο.
Τώρα τον κυνηγάω εγώ νομικά να τον βρω. Με ό,τι μου δίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε ιστορία πάλι αύριο. Λοιπόν, Μάριος βγήκε ισορροπία από τότε που κάνουν λέει μαζί εκπομπή. Ο Μπίλης συνευριάζει σπάνια και ο Μάριος έχει κόψει τα νεκροταφεία. Άλεξ Τσαϊνής, δεν το κατάλαβα αυτό λίγο, ναι. Εγώ λέω ότι και ο Βασίλης και ο Μάριος βρήκαν ισορροπία από τότε που κάνουν μαζί εκπομπή. Ναι. Ο Μπίλης νευριάζει σπάνια και ο Μάριος έχει κόψει τα νεκροταφεία. Πιστεύω αν είχε κάθε μέρα μάτσο του Άρη, ήμουν δηλαδή εδώ πέρα μέσα. Μάριε, αν ήσουν. Άρη, Βασίλη, να έχει μα αυτό εδώ πέρα είναι. Αυτό εδώ πέρα. Α, αν ήσουν ρεπόρτερ του Ρακλή, ναι, άστα, εντάξει, Βασίλη, εντάξει, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό, ναι, θα έχει ψωμί όμως, μην το λες. Ρεπόρτερ ένα χρόνο μπορεί και να έχει ψωμί πολύ καλό, ε. Θα τον μάθανε να τρώει, λέει, και να πίνει τζάμπα από όλους. Αν είχε κάνει γιο, θα έγκλειφε Σαββίδη ακόμα περισσότερο, μπα και έπαιζε στον Μπάουκ. Την Ορφαία, η Μπριά στο King 17. Ορφαία και έχει εμπιστεύσει Δημήτρο. Άμα είχε γιο ραπ, ο γιος του δεν θα είχε καμία σχέση. Θα ήταν και γαμό τα παιδιά, έτσι πιστεύω, τεράστιο μήνυμα. Κατσικογάμης. Μάριο, φόρο τιμή στον Τζον Λένον, έστω για λίγο. Πέρασαν 30 χρόνια από τη δολοφονία του. Λοιπόν, έτοιμο το είχα. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι στα ελληνικά οι τελευταίες τρεις λέξεις του. Τον πυροβολεί ο Τσάπμαν, έτσι. 10:45 το βράδυ. Περίπου, όχι περίπου, λίγα μέτρα από το θρηλυκό κτίριο Ντακότα στο Μανχάταν. Ποιες είναι οι τελευταίες λέξεις του. Τρεις είναι στα ελληνικά. Στα αγγλικά νομίζω είναι πέντε. Ποιες είναι οι τελευταίες τρεις λέξεις του. Κερδίζετε κάτι από μένα. Η πρώτη σωστή απάντηση. Θεϊκό το πιστώνει. Όχι άλλο ανάλυση. Τζον Λένον, όχι άλλο ανάλυση. Κλαίω. Τζόρνταν, γύρνα πίσω. Κλαίρε εσεί. Είπαμε φόρο τιμή στον Τζον Λένον. Ο ραπ δικαιώθηκε. Ρε, πώς θες, όχι, αλλά να μας πάρουν μέσα από το κυνήγι, ρε, φόρο τιμής. Αν και ο Λένον τα γούσταρα αυτά. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Μόρισον το 43. Α, ναι, θεός χωρέστε τον. Μπάκας, μα έχει γιο ραπ. Κλαίω και το προσέχει και πολύ. Τρεις φορές λέει βόλτα τη μέρα. Κλαίω. Κλαίω. Για σας δουλεύω. Από εδώ και πέρα όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ θα κάνουμε live στην Τούμπα. Φόρτσα ΠΑΟΚΑΡΑ. Κλαίω. Τελευταία λόγια του Λένον. Τελικά είχα δίκιο. Ραπ. Ρε εσείς. Χατζινάκο, παλιά είχε πει, λέει, πως εγώ δεν θα μαλώσω ποτέ με τον ραπ διότι δεν τον κοντράρω σαν παρουσιαστή. Και πρόσφατα το είπε. Πρόσφατα μας έχετε, λέει, μαλώσει και τελικά, ναι, ωραία. Πρόσεξε. Με το Ραπτόπουλο, ακόμα και χαβαλέ να με κάνει και να μην είμαι εγώ, είτε στο γύρο πάντα στο Μητρόπολης, για τον Άρη, για τα θέματα του Άρη ή σαν οπαδό, δεν έχω πρόβλημα. Να πει ο Χατζινάκος, Αριανός, είπε, έκανε, έρανε. Δεν έχω πρόβλημα να σκοτωθούμε για θέματα που διαφωνούμε. Εγώ εκεί που δεν το δέχομαι είναι αν μου ρίξει μομφή για το θέμα της συνεργασίας ή αμφισβητήσει την τιμιότητά μου στο θέμα της συνεργασίας. Εκεί εξαγριώνουμε. Πες με για τον Άρη σαν οπαδό, σαν Χατζινάκο οπαδό, σκίσε με και να σε σκίσω αν μπορώ. Αλλά για το θέμα της συνεργασίας, ότι να αφήνει υπονοούμενα, ότι δεν κάνω σε κάποια πράγματα σωστά τη δουλειά, εκεί τρελαίνουμε. Εκεί τρελαίνουμε. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συγγνώμη, Ορφεάσκα, τελευταία λόγια του Λένον. Μικρό σπίτι λιβάδι. Τσιριβάς, άλλα 10 λεπτά. Μπάκας. Ευστεφ, τι έστειλες. Εικονίδιο Φωτιάδη. Lady in Beam. Από το Lady in Beam. Μαλάκα τον πείτε σε πόρα. Μαλάκα τι στέλνει. Πόρε. Τζον Λένον. Ραπ, μην φέρεις Τζόρνταν. Τα τελευταία λόγια του Τζον Λένον. Με έπιασε κόψιμο. Αλητεία. Παιδιά, η ερώτηση ισχύει σοβαρά. Τον πυροβολεί ο Τσάπαν, έτσι, ο διαταραγμένος, έτσι. Λοιπόν, okay. Γεια σου ρε Αλέξανδρε Καρυπίδη, καλησπέρα και σε σένα. Μάριε, ποια ομάδα του Λονδίνου θα τερματίσει ψηλότερα, πιστεύεις, για φέτος? Τότεναμ. Τότεναμ. Άμα δεν τερματίσει και φέτος, από το Λονδίνο ψηλότερα, θα πεις ότι φύγε. Ναι, ναι. Εδώ είμαι για πρωτάθλημα. Τελευταία λόγια Λένον. Προσέξτε τον Ραπτόπουλο και τους χορηγούς του. Καράμπα. Τελευταία λόγια Τζον Λένον. Μπράβο, ρε, αυτό είναι, ναι. Βοήθεια με πυροβόλησαν. Βοήθεια με πυροβόλησαν. Τρεις λέξεις στα ελληνικά είναι η μετάφραση. Βοήθεια με πυροβόλησαν. Και έπεσε κάτω. Και τον πήγαμε στο ξενοδοχείο Ρούσβελτ, έτσι. Απλά δεν μπορούσαν να το σώσουν. Night light από τέτοιο, ξέρεις. Μαλάτος. You are asshole. Μάριε και Βασίλη. Green cola, Coca-Cola ή Pepsi. Coca-Cola. Coca-Cola και μετά Pepsi. Αυτά τα green, mean, αυτά black, white, beige. Εντάξει, οκ. Κλάνει ο πεθαμένος. Τελευταία λόγια. Μούχαλη.
Ρε πούστε, είπαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Λένον, έχουμε γίνει ρε πούστε, εντάξει, αλλά και ο Λένον τα θα ακούσαν αυτά. Και ο Μούχαλης και ο Λένον αυτά θα ακούσαν, εντάξει, οκ. Λοιπόν. Τελευταία λόγια Λένον, στο ένα μέτρο θα δεις, λέω, I'm shot, help me, they shoot me, ήταν στα αγγλικά. Λοιπόν, ξεκίνησαν εν τω μεταξύ, Λάτσιο Μπρις και Ζενίτ Ντόρτμουντ, τα δύο παιχνίδια. 0-0 και τα δύο. Για το Τσουλού, ξεκίνησαν 8 η ώρα. Λάτσιο Κλαμπ Μπρις. Πάμε λοιπόν προς το πρώτο μας break σιγά σιγά. Μαρμίτα, pavlasport.gr. Επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα μας για να βλέπετε best of βιντεάκια φρέσκα, αναρτημένα. Blogs όπως το μονόστρο της αγωνιστικής που έχουμε κάθε Παρασκευή. Αρχείο εκπομπών, ωραία ταξινομημένα. Πικάντικες μαρμητικές δημοσκοπήσεις, αλλά και αθλητική ενημέρωση. Μαρμίτα, pavlasport.gr. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Επίσης, τα κανάλια μας στο Twitch, Μαρμίτα κάτω Παύλα Sports, και στο YouTube, Μαρμίτα Sports. Κάνετε subscribe στο Twitch, membership στο YouTube. Αυτόματα γίνεστε δικαιούχοι δωρεπιταγής 50 ευρώ από τα Opticon Express για αγορά ηλίου ή οράσεως. Το κανάλι μας στο Facebook, η σελίδα μας στο Facebook, marmitapavlasports.gr, και στο Instagram, Μαρμίτα κάτω Παύλα Sports. Join και follow. Και τέλος, αν έχεις μια εταιρεία και θέλεις επιχείρηση και θέλεις να διαφημιστείς, οι καλύτερες και χαμηλότερες τιμές της αγοράς εδώ στη Μαρμίτα, value διαφήμιση με ελάχιστα, με πολύ χαμηλή τιμή, οι καλύτερες της αγοράς αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι υπάρχει και η κρίση σε σχέση φυσικά με ραδιοφώνα ή άλλα τοπικά μέσα που οι τιμές είναι 5 φορές πάνω κυριολεκτικά. Πάμε και στο φίλο μας τον δάσκαλο. Μου αυτά λίγο, Βασίλη. Τελευταία λόγια Λένον. Δεν είμαι ο Λένιν. Απίστευτο. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Η Τσέλσι είναι δυνατή από Λονδίνο. Επίσης. Α, ναι, και ναι, την ξέχασα, ναι. Τελευταία λόγια σε Λένον από Μάριο. Σαν τη Γιώκο στη γειτονιά μου έχω 30. Σαν τη Γιώκο έχω 80, ρε φίλε. Πέθανε ο Λένον που έπαιζε στην Τότεναμ. Κλαίω. Πεκτούρα. Πεκτούρα. Άρον Λένον. Πεκτούρα. Λιποθυμούσα. Τώρα είναι στην Τσάπιον, νομίζω, κάτι τέτοιο. Σιγά τον Λένον. Εγώ στηρίζω μόνο Λένιν, εικονίδιο ραπ. Και ράψε τελευταία λόγια ραπ. Τζόρνταν, αγάπη μου. Το πιστεύω άνετα. Λοιπόν, δάσκαλος κοντά μας, έτσι. Και απόψε είναι βραδιά με μάτς, με τηλεόραση, με ταινιούλες, με Next Top Model. Έτσι, ο δάσκαλος, παπάφη 192 κάτω τούμπα, το τηλέφωνο το βλέπετε. 4 σελίδες έχει πραμάτια. Έτσι κανονικά, και πίσω ατελείωτα πράγματα να παραγγείλεις μέχρι τις 11 στο 2310-93-90-31. Και ο δάσκαλος η καντίνα που συνεχίζει την παράδοση στη Νέα Παραλία 2310-888-005 με λιγότερα βέβαια πραγματάκια, σαφώς για το άλλο μαγαζί, για την νοτιοανατολική Θεσσαλονίκη. Περιοχή Ανθέων, Μπότσαρη, Ανάληψη, Γερμανικό Κολέγιο κτλ. Έτσι μέχρι νομαρχία Ντεπό και τέτοια. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, ποσάρουμε βιντεάκι που ανεβάσαμε σήμερα. Οργισμένοι γείτονες μας βαράν τα ντουβάρια λόγω χλαγωγίας. Λοιπόν, εδώ που καθόμαστε και κάναμε εκπομπή, βαρούσαν τα ντουβάρια οι γείτονες από τις σειρίδες μας, δεν αντέξαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δείτε το σκηνικό ακούγεται, εδώ πέρα που έγινε. Βασίλη. Το ντουκ 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 βέβαια ακούγεται. Πώς δεν ακούγεται. Λοιπόν, μπαίνετε marmitapavlasports.gr, φρέσκο βιντεάκι, το ποστάραμε επίσης στο chat, Twitch και YouTube. Να μπείτε τώρα που θα κάνουμε διαλυματάκι. Να το γουστάρετε. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε ένα πενταλεπτάκι πίσω και θα συνδεθούμε φυσικά αργότερα και με Φωτιάδη. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας.
Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2-31-0-533-996 και 6-984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου έναντι κεραμοποιία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 2-31-0-31-62-22. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4. Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό, Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4security.gr. Δύναμή μας, η